Αξιότιμη κυρία Μητράκου, αξιότιμη κύριε Πρίτανη, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι. Μέσα στα επόμενα λεπτά θα σας μιλήσω για την αντιμετώπιση της νόσου COVID όπως την βιώνουμε στη θεραπευτική κλινική. Όσον αφορά λοιπόν τη θεραπευτική αντιμετώπιση, η στρατηγική μας από την αρχή συμπεριέλαβε την καλή κατανόηση της παθοφυσιολογίας του νοσήματος, η οποία γίνεται με συνεχή αποδελτίωση της τρέχουσας βιβλιογραφίας σε πραγματικό χρόνο, με την κριτική ανάγνωση και την ενδελεχή ερμηνεία των κλινικών μελετών, με την πρόσβαση σε φάρμακα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπου εξ αρχής είχε η κλινική μας με την αμέριστη συμπαράσταση του κ. Πρίτανη, με το σχεδιασμό από την κλινική μας, με το σχεδιασμό κλινικών μελετών, αλλά και την συμμετοχή σε κλινικές μελέτες, και φυσικά με τη διεπιστημονική προσέγγιση και με την αυξανόμενη εμπειρία που αποκτούμε καθημερινά σε κλινικό επίπεδο. Όσον αφορά την δυναμική των κλινών COVID στη θεραπευτική κλινική, θα πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε μετά το καλοκαίρι, τέλη Σεπτεμβρίου, με μια πολύ μικρή μονάδα, 7 κρεβατιών, η οποία μέσα ουσιαστικά σε ένα μήνα είχε διπλασιαστεί στα 14 κρεβάτια. Το Φεβρουάριο είχε πενταπλασιαστεί στα 36 κρεβάτια και πλέον έχουμε ανεπτυγμένες 90 κλίνες COVID σε 4 διαφορετικά τμήματα. Το ενδιαφέρον για την νόσο COVID είχε ξεκινήσει όμως την κλινική μας πολύ πριν αρχίσουμε να νοσηλεύουμε αρρώστους. Ήδη είδατε τις εξαιρετικές δουλειές που έχουν γίνει στην κλινική από τον κύριο Τέρπο και τον Πρίτανη. Σε κομμάτι κλινικό, αυτή είναι μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου πριν ουσιαστικά αρχίσουμε να νοσηλεύουμε ασθενείς, είχαμε δει ποια είναι τα κλινικά συμπτώματα που μπορεί να κάνει νόσος COVID, ένα πολυσυστηματικό νόσημα, καταλήγοντας σε αυτό εδώ το review ότι χρειάζεται μία διεπιστημονική προσέγγιση. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε έχοντας ήδη στο μυαλό μας ότι χρειάζεται να δουλέψουμε σαν ομάδα. Όσον αφορά τώρα τη φυσική πορεία της νόσου, η οποία παίζει καθοριστική σημασία στη θεραπευτική στρατηγική που ακολουθείται για την αντιμετώπιση, γνωρίζουμε ότι είναι ένα νόσημα που διακρίνεται από τρεις φάσεις. Στην αρχή έχουμε τη φάση πολλαπλασιασμού του ιού, όπου εκεί σε αυτή τη φάση έχει νόημα να χτυπήσουμε τον ιό ουσιαστικά. Μία δεύτερη φάση που αρχίζει και βλάπτεται ο πνεύμονας, που είναι το κύριο όργανο στόχος του ιού SARS-CoV-2. Και σε ένα τρίτο στάδιο έχουμε μία υπερφλεγμονώδη, μία νοσολογική αντίδραση του οργανισμού. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτή την παθοφυσιολογική πορεία στηρίζονται και τα θεραπευτικά μας πρωτόκολλα. Ήμασταν τυχεροί διότι ανοίξαμε σε μια περίοδο που ήδη είχαμε μάθει κάποια πράγματα για τον ιό, ήδη είχαν αρχίσει να εγκαταλείπονται κάποια φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στο πρώτο κύμα, όπως η υδροξυχλωροκίνη ή άλλα αντιγικά φάρμακα όπως η ριτοναβίρη, λοπιναβίρη, ενώ άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον για άλλα φάρμακα όπως το κορτικοστεροειδή, τα οποία σιγά σιγά άρχισαν να επιβεβαιώνονται και σε κλινικές μελέτες. Στα πλαίσια λοιπόν των συνεχώς αναδυόμενων κλινικών μελετών, ετοιμάσαμε μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις διάφορες θεραπευτικές στρατηγικές για φάρμακα τα οποία είχαν πάρει έγκριση, για φάρμακα τα οποία ήταν δοκιμή, το οποίο έχει... Κυρία Κορομπόκη, με συγχωρείτε πολύ και αγαπητές αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ο κύριος Τσιόδρας έχει διακόψει μία σοβαρή οικογενειακή υπόθεση που έχει για να κάνει μια σύντομη παρέμβαση, θα παρακαλέσω να του δώσουμε το λόγο και μετά να έχουμε την άνεση του χρόνου να συνεχίσουμε με την εξαιρετική σας παρουσίαση. Ήταν μεγάλη τιμή να ακούσουμε τον κύριο Τσιόδρα και εννοείται δεν υπήρξε κανένα κόλλημα. Συνεχίζω λοιπόν την ομιλία μου από το σημείο που είπαμε ότι ήδη είχαμε προετοιμαστεί πριν ξεκινήσουμε να νοσηλεύουμε ασθενείς με COVID, με όλους τους τρόπους που σας είπα. Και βέβαια κατά τη διάρκεια, επειδή η εξέλιξη της πανδημίας είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και η γνώση αυξάνεται με σημαντικότατο ρυθμό, είναι τρομερό το πόσο γρήγορα μάθαμε για αυτόν τον ιό πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εννοείται ότι οι οδηγίες οι οποίες ακολουθούμε έχουν να προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία, την οποία παρακολουθούμε στενά, καθώς και από τις διεθνείς κατευθυντήρες οδηγίες, από τις κλινικές μελέτες που ολοκληρώνονται, αλλά φυσικά και από τις συστάσεις του ελληνικού οργανισμού, του ΕΟΔΗ.
Στην αρχή της πανδημίας, λοιπόν, η επιστημονική κοινότητα ξεκίνησε να αντιμετωπίζει ένα νόσημα για το οποίο δεν ήξερε σχεδόν τίποτα. Ξεκίνησε με το φάρμακο υδροξυχλωροκίνη, το οποίο γρήγορα απέτυχε, όπως έδειξε η μελέτη Solidarity, που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κάτι όμως που μάθαμε από την αρχή της πανδημίας και το οποίο έμεινε στη θεραπευτική μας φαρέτρα, είναι ότι ο ιός είναι θρομβογόνος και σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Αυτή είναι μία μελέτη, μία εργασία από τη θεραπευτική κλινική, η οποία, αν δείτε, έγινε αποδεκτή τον αρχές Απριλίου του 2020, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα, η οποία ουσιαστικά είχε ακριβώς ανασκοπήσει, είχε βρει το θρομβοεμβολικό κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς με COVID, προτείνοντας την κάλυψη με χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνη, καθώς και την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου διαταραχών της αιμόστασης. Και η δημοσίευση αυτή βγήκε σχεδόν ταυτόχρονα με την πρώτη αντίδραση της Διεθνούς Εταιρείας Θρόμβωσης και Αιμόστασης, η οποία επίσης εκεί στις αρχές του Απρίλη έβγαλε την πρώτη σύσταση να καλύπτουμε με θρομβοπροφύλαξη τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19. Από εκεί και μετά ξεκίνησαν διάφορες κλινικές μελέτες και διάφορες θεραπευτικές πρακτικές, τις οποίες κάθε μέρα ενσωματώνουμε στην κλινική πράξη. Μία γνώση την οποία είχαμε από παλιά, η οποία όμως βρήκε απόλυτη εφαρμογή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ήταν η παροχή οξυγόνου μέσω κάνουλας, η δυνατότητα παραχής οξυγόνου υψηλής ροής μέσω ρινικής κάνουλας, η οποία ήταν μια στρατηγική που ήδη από το 2015 σε τυχιοποιημένη μελέτη στο New England Journal of Medicine είχε δείξει μεγάλο όφελος στην τύπου 1 αναπνευστική ανεπάρκεια σε σύγκριση με τη χορήγηση οξυγόνου μέσω μάσκας ή του μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού θετικής πίεσης, με όφελος τόσο ως προς την αποφυγή διασωλήνωσης σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, όσο και ως προς την μείωση της θνητότητας. Για το λόγο αυτό, με το που ξεκινήσαμε το τμήμα COVID, υπήρξε και φυσικά με την αμέριστη συμπαράσταση της Διεύθυνσης Κλινικής, επαρκής αριθμός συσκευών οξυγόνου υψηλής ροής, με μια αναλογία περίπου 1:3, δηλαδή ανά 3 κλίνες μια τέτοια συσκευή, η οποία διατηρείται μέχρι και τώρα που έχουμε 90 κλίνες, έχοντας ουσιαστικά γλιτώσει ένα μεγάλο αριθμό διασωληνώσεων, μιας και η συσκευή αυτή μπορεί να γλιτώσει περίπου μία στις 2 διασωληνώσεις, όπως συζητήθηκε και στην πρωινή συνεδρία. Και βέβαια η σύσταση είναι και από τον NIH ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις συσκευές εναντί άλλων στρατηγικών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού στους ασθενείς οι οποίοι κάνουν σοβαρό ARDS και πριν διασωληνωθούν. Ένα φάρμακο το οποίο ουσιαστικά είναι το μόνο φάρμακο που μέχρι τώρα έχει δείξει μείωση της θνητότητας στους ασθενείς με COVID-19 είναι η δεξαμεθαζόνη. Ατυχιοποιημένη μελέτη, η μελέτη Recovery. Η μελέτη Recovery είναι μια ομπρέλα κλινικών μελετών, η οποία ουσιαστικά δοκιμάζει διάφορες θεραπείες με τυχιοποίηση. Δοκιμάστηκε λοιπόν η δεξαμεθαζόνη στη δόση των 6 μιλιγκράμμ έως 10 μέρες, έναντι της στάνταρ θεραπείας, σε μια αναλογία 1:2, με πρωτογενές καταληκτικό σημείο τη θνητότητα 28 μέρες. 2.000 ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν να πάρουν κορτιζόνη, 4.000 ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν στο standard of care και η κορτιζόνη έδειξε μείωση της θνητότητας, στατιστικά σημαντική μείωση κατά 17% στον ολικό πληθυσμό. Όμως, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά στους ασθενείς οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι, όπως βλέπετε με μια μείωση θνητότητας 36%, σε αυτούς που λάμβαναν οξυγόνο 18%, ενώ δεν φάνηκε να έχει όφελος σε ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάζονται κορτιζόνη. Αν πάει να δει κανείς πιο προσεκτικά τη μελέτη αυτή, δει τις subgroup αναλύσεις, η κορτιζόνη είχε ιδιαίτερο όφελος όταν αυτή δινόταν πέρα από την 7η μέρα από την έναρξη συμπτωμάτων. Και αυτό έχει να κάνει με την φυσική πορεία της νόσου, ότι δηλαδή το φλεγμονώδες στάδιο δεν το περιμένει κανείς στην αρχή, το περιμένει μετά την 7η μέρα, η οποία είναι το διάστημα που συντύπτει με την εμφάνιση των διθυμάτων, με την εμφάνιση της COVID πνευμονίας και με τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Η Remdesivir, ένα φάρμακο που έχει απασχολήσει πολύ, γιατί υπάρχουν αντιφατικά δεδομένα. Στην πραγματικότητα, καμία μελέτη δεν ήταν θετική για τα σκληρά καταληκτικά σημεία, το οποίο είναι η μείωση της θνητότητας ή η μείωση των διασωληνώσεων. Ωστόσο, η Remdesivir φάνηκε από αρχικές μελέτες ότι μπορεί να μειώσει το χρόνο νόσησης.
ενώ η μελέτη Solidarity που γίνεται υπό την αιγίδα του WHO δεν έδειξε κανένα όφελος στις Remdesivir και γι' αυτό το λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν τη συστήνει. Παρά τα αυτά, άλλοι οργανισμοί, οι αμερικάνικες οδηγίες, ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και οι δικές μας ελληνικές οδηγίες, συστήνουν τη Remdesivir τις αρχικές μέρες της νόσου, στη φάση που θέλουμε δηλαδή να έχουμε ένα αντιϊκό αποτέλεσμα, να χτυπήσουμε τον πολλαπλασιασμό του ιού, γιατί θεωρείται ότι η μείωση της διάρκειας νόσησης είναι κλινικά σημαντική. Τελευταία δημοσιεύθηκα, έχουμε θετική δημοσίευση για το Tocilizumab, έναν αστολέα της Συντερλευκίνης 6. Γνωρίζουμε ήδη ότι μετά το φλεγμονώδη στάδιο, κατά τη διάρκεια του φλεγμονώδου σταδίου και της ανοσολογικής διέγερσης του οργανισμού, μπορεί να υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε καταράκτηση των κυταροκινών. Το Tocilizumab είναι ένα από αυτά τα φάρμακα που μπορεί να χτυπήσει τον καταράκτη των κυταροκινών. Μέχρι στιγμής υπήρχαν αντιφατικά αποτελέσματα. Έχουμε πλέον θετικές μελέτες. Είναι η μελέτη που σας δείχνω, καθώς και θετική μελέτη από τη Recovery. Τυχεοποιημένη μελέτη, 250 ασθενείς στο Tocilizumab, 128 ασθενείς πλασίμπο. Η μελέτη έδειξε όσον αφορά το αθρηστικό καταληκτικό σημείο της μείωσης του θανάτου και της διασωλήνωσης στους ασθενείς που πήραν το Tocilizumab, όμως ήταν επιλεγμένοι ασθενείς με ταχαίως εξελισσόμενο ARDS και υψηλούς δείκτες φλεγμονής όφελος. Και για το λόγο αυτό, πλέον έχει μπει στην καθημερινή μας πρακτική και το Tocilizumab σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ΣΕΡΠΕ πάνω από 75 και ταχαίως εξελισσόμενο ARDS. Τέλος, από τις σημαντικές μελέτες που θέλω να σας δείξω είναι αυτή η μελέτη για την αζιθρομικίνη. Δυστυχώς, πολλές φορές σε έναν ασθενή που πάσχει, που έχει υψηλούς δείκτες φλεγμονής, που βέβαια τους κάνει και ο ίδιος ο ιός, που έχει πολλαπλά διηθήματα στις ακτινογραφίες, στην κλινική πράξη είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς εάν υπάρχει μικροβιακή συνοσυλίμωξη. Κάποια στιγμή ο WHO έχει τη σύσταση ότι αν δεν είστε σίγουροι, καλύτερα βάλτε παρά μη βάζετε. Υπήρξε όμως από την αρχή μια υπόθεση ότι κάποια αντιβιωτικά τα οποία πιθανώς να έχουν ανοσοτροποποιητική δράση, όπως είναι οι μακρολίδες, να έχουν όφελος στην ίωση αυτή. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της Recovery για την αζιθρομικίνη, τα οποία ήταν αρνητικά, δεν υπήρχε κανένα όφελος. Άρα, η εισαγωγή αντιβιωτικών σαν ρουτίνα στους ασθενείς οι οποίοι έχουν COVID-19 δεν ωφελεί. Με βάση λοιπόν αυτές τις μελέτες σταθμούς όσον αφορά την αντιμετώπιση της COVID-19, έχει διαμορφωθεί το θεραπευτικό μας πρωτόκολλο, όπου όπως βλέπετε σε όλους τους ασθενείς θα δώσουμε θρομβοπροφύλαξη, στους ασθενείς θα δώσουμε οξυγόνο, η συντριπτική πλειοψηφία μπαίνουν με κριτήριο την υποξυγονεμία, θα δώσουμε οξυγόνο υψηλής ροής μέσω ορυνικής κάνουλας και σε όσο χρειαστεί θα διασωληνωθούν. Το αντιϊκό Remdesivir το χρησιμοποιούμε κατά τις πρώτες μέρες της νόσησης. Να θυμίσω ότι στη μελέτη που σας έδειξα το maximum που χρησιμοποιήθηκε ήταν μέχρι την day 12 από την έναρξη συμπτωμάτων, ενώ μετά την day 7 στο φλεγμονώδες στάδιο της νόσου, στους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται οξυγόνο και κάνουν COVID πνευμονία, χρησιμοποιούμε κορτικοστεροειδή δεξαμεθαζόνη 6 μιλιγκράμμ έως 10 μέρες. Φυσικά μπορεί η δόση που θα χρησιμοποιηθεί να είναι και παραπάνω ή να είναι για περισσότερες μέρες, αλλά αυτό είναι case by case discussion σε κάποιες πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Και τελευταία το Tocilizumab από το μονοκλωνικό αντίσωμα σε ασθενείς που κάνουν ARDS, που έχουν ΣΕΡΠΕ πάνω από 75, πάντα σε συγχορήγηση με τα κορτικοστεροειδή, γιατί με αυτό το design φάνηκε το φάρμακο να έχει όφελος. Ενώ ταυτόχρονα δεν συστήνεται η χρήση αντιβιωτικών ως ρουτίνας. Με βάση λοιπόν αυτό το θεραπευτικό πρωτόκολλο, στους 445 ασθενείς που έχουμε νοσηλεύσει μέχρι τώρα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές προηγούμενης εβδομάδας στην κλινική μας, εκ των οποίων οι οποίοι είχαν μέση ηλικία τα 65 έτη, ο μέσος όρος ηλικίας πέφτει συνεχώς, το οποίο είναι λογικό αφού οι μεγαλύτεροι άνθρωποι εμβολιάζονται, 59% άντρες, και η μέχρι τώρα υπολογιζόμενη θνητότητα είναι γύρω στα 11%, αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, γιατί περιμένουμε και την έκβαση διασωληνωμένων ασθενών μας, οι οποίοι βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι θεραπείες που δώσαμε ήταν 99% χαμηλού μοριακού βάρους παρήνης σαν θρομβοπροφύλαξη, ελάχιστοι ασθενείς είχαν αντένδειξη να πάρουν κυρίως λόγω σοβαρής θρομβοπενίας. Φυσικά, οι ασθενείς που χρειάζονται θεραπευτική δόση αντιπυκτικών θα πάρουν θεραπευτική δόση αντιπυκτικών. 75% δεξαμεθαζόνη, 63% έλαβε Remdesivir και 11% έχει λάβει το Tocilizumab. Θυμίζω ότι το Tocilizumab πήρε έγκριση σχετικά πρόσφατα.
Όμως, εκτός από τις εγκεκριμένες θεραπείες, αυτό που ονομάζουμε evidence-based medicine, οι οποίες στηρίζονται στις στοιχειοποιημένες μελέτες που σας έδειξα, στην κλινική μας συμμετείχαμε και σε κλινικές μελέτες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Και οι μελέτες στις οποίες συμμετέχουμε για τους νοσηλευόμενους ασθενείς είναι η μελέτη χορήγησης πλάσματος από αναρρώσαντες ασθενείς, για την οποία ήδη ακούσατε από τον κύριο Τέρπο, καθώς και η μελέτη Save και Save More για τη χορήγηση ενός άλλου αναστολέτη στην Τερλευκίνης 1 του Ανακίνδρα. Δύο λόγια για τη μελέτη χορήγησης του πλάσματος, η οποία είναι και μία μελέτη που προέρχεται από την κλινική μας. Ο principal investigator είναι ο κύριος Πρίτανης. Ο κύριος Τέρπος ασχολήθηκε συστηματικά με την πλασμαφαίρεση από τους τότες, σε συνεργασία και με το Αττικό Νοσοκομείο, την κυρία Παπά και την κυρία Πολύπα από το Αρετέιο Νοσοκομείο, καθώς και διάφορους άλλους διακεκριμένους επιστήμονες, όπως τον κύριο Παυλάκη από το NIH. Η μελέτη αυτή ουσιαστικά στηρίζεται στη λογική ότι χορηγώντας πλάσμα, το οποίο έχει έτοιμα τη σώματα και κυρίως εξουδετερωτικά τη σώματα εναντίον του ιού, μπορούμε να προλάβουμε τις επιπλοκές του ιού. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν επιβίωση τη μέρα 28, ενώ στο δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία εξετάστηκε η ασφάλεια, ο χρόνος μέχρι την κλινική βελτίωση, ο χρόνος νοσηλείας, η αντισωματική απάντηση και βέβαια η προβλεπτική αξία διαφόρων δεικτών φλεγμονής και παραγόντων κινδύνου όσον αφορά τη θνητότητα. Στη μελέτη αυτή εντάσσονται ασθενείς ενήλικες, οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένη λίμωξη, που βρίσκονται μέσα στην αρχή της νόσου, μέσα στις πρώτες 10 μέρες από την έναρξη της νόσου, οι οποίοι μπορεί να έχουν σοβαρή μορφή ή απειλητική μορφή της νόσου, όπως ορίζεται από τα παρακάτω, αυξημένους δείκτες φλεγμονής, αναπνευστική δυσχέρεια, μειωμένο λόγο πέωτου προς εφαϊωτού, απεικονιστικά ευρήματα, αλλά και άρρωστοι οι οποίοι είναι στη μονάδα διασωληνωμένοι. Υπάρχει μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης του πλάσματος, η οποία πλέον έχει συγκεντρώσει 100 ασθενείς. Τα δεδομένα βρίσκονται υπό ανάλυση. Υπήρξε όμως μια πρώτη δημοσίευση με τους πρώτους 59 ασθενείς, η οποία είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, υπό την έννοια ότι έδειξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της επιβίωσης και της χορήγησης πλάσματος. Οι παράγοντες που συσχετίστηκαν με πτωχότερη επιβίωση είναι η μεγάλη ηλικία και το ποσοστό διεθυμάτων στην αξονική τομογραφία, ενώ το πλάσμα φαίνεται επίσης ότι μείωσε τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο, αύξησε την πιθανότητα διασωλήνωσης και έξοδο από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Να πούμε ότι μέχρι τώρα υπάρχουν και άλλες μελέτες για το πλάσμα που αναρρώσαντες, οι οποίες ήταν αντιφατικές. Το NIH δεν έχει πάρει ακόμη τελική θέση για το τι πρέπει να γίνεται και αυτό το οποίο συστήνει είναι τυχιοποίηση σε κλινικές μελέτες. Από την κλινική μας τη μελέτη έχουν ενταχθεί 28 ασθενείς από το σύνολο των 100 ασθενών. Οι 26 έχουν ολοκληρώσει το follow-up. Από το πουλ των ασθενών μας μόνο μία ασθενής κατέληξε, η οποία ήταν μια γυναίκα με βαριά συνοσηρότητα, είχε πολλαπλούν μυέλωμα σε υποτροπή και ουσιαστικά κατέληξε μετά από 1,5 μήνα στην εντατική θεραπεία από μικροβιακή επιβλοκή, ξεπερνώντας όμως το τελικό καταληκτικό σημείο της επιβίωσης 28 μέρες, όντας βέβαια διασωληνωμένη. Επίσης, τα στοιχεία μας θα αναλυθούν μαζί με τα στοιχεία των υπόλοιπων κέντρων. Αξίζει όμως να σας πω κάτι το οποίο το είδαμε και στην κλινική πράξη. Το είδα τώρα και που επεξεργάστηκα τα στοιχεία. Το 75% των ασθενών μας είχαν θεαματική βελτίωση στην απεικόνηση στις 7 μέρες. Η έχηση του πλάσματος γίνεται σε 3 εγχύσεις day by day, day 1, 3, 5. Day 7 κάνουμε καινούργια απεικόνηση όπου είδαμε σημαντική βελτίωση. Αυτά λοιπόν για τη μελέτη του πλάσματος. Η άλλη μελέτη που έτρεξε στην κλινική μας είναι η μελέτη SAVE, αξιολόγηση του κινδύνου του βιοδείκτη SUPAR στους ασθενείς οι οποίοι έχουν νόσο COVID με πνευμονική προσβολή με τη χορήγηση του μονοκλονικού αντισώματος ανακίνδρα. Του αντισώματος ενάντια στην τερλευκίνης 1α και εδώ τα κριτήρια ένταξης ήταν πάλι επιβεβαιωμένη νόσος από τον ιό SARS-CoV-2, επιβεβαιωμένη πνευμονία με διηθήματα. Προσέξτε όμως, κριτήριο αποκλεισμού ήταν ο λόγος πέωτου προς εφαϊωτού κάτω από 150, άρα το δίνουμε γιατί η μελέτη τρέχει ακόμη σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κάνει ακόμα σοβαρό ARDS. Έχουμε ήδη εντάξει 6 ασθενείς στη μελέτη αυτή, η οποία ακόμα τρέχει. Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση της μελέτης SAVE, τα οποία είναι ενθαρρυντικά για τη χορήγηση του ανακίνδρα στους ασθενείς με νόσο COVID και αναπνευστική ανεπάρκεια, όπου φαίνεται ότι μειώνεται και το ποσοστό των διασωληνώσεων, αλλά ενδεχομένως αυξάνεται και η επιβίωση.
Και βέβαια η μελέτη είχε και μια τυχιοποιημένη μελέτη σαν εξέλιξη, τη μελέτη Save More, η οποία έκλεισε πρόσφατα. Στη μελέτη αυτή κάναμε screening σε 12 ασθενείς, τυχιοποιήσαμε 6 ασθενείς, διπλή τυφλή, τυχιοποιημένη μελέτη φάσης 3. Πάλι ουσιαστικά δοκιμάστηκε το ανακίνδρα έναντι του πλασίμπο με τελικά καταληκτικά σημεία, την κλινική βελτίωση και την αποφυγή της διασωλήνωσης, καθώς και η επιβίωση. Στην κλινική μας, βέβαια, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο κλινικών μελετών, έρχονται και άλλες κλινικές μελέτες. Κάποιες από αυτές είναι μελέτες που έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι του feasibility και έχουμε επιλεχθεί ως κέντρο. Είναι η μελέτη Moonsong, όπου ουσιαστικά θα χορηγήσουμε μονοκλονικό αντίσωμα στα πλαίσια διπλής τυφλής στοιχειοποιημένης μελέτης σε ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάζονται όμως νοσηλεία, οι οποίοι έχουν ήπια έως μέτριας βαρύτητας νόσο. Η μελέτη Νεπτούνου, η οποία δοκιμάζει ένα αντιγικό φάρματο, την πλητιδεψίνη, επίσης φάσης 3 και τυχεοποιημένη, και μελέτη ΟΤΑΚ, στην οποία σε εξωτερικούς ασθενείς θα χορηγήσουμε γάμα σφαιρίνη. Οι ασθενείς, εκτός από τις ειδικές θεραπείες, τις οποίες όπως σας έδειξα, δίνουμε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, τις στοιχειοποιημένες μελέτες, τις οποίες μπορούν να ενταχθούν, έχουν και άλλα προβλήματα, χρειάζονται πολύ στενή παρακολούθηση, όπως οι περισσότεροι παθολογικοί ασθενείς. Έχουν σημαντικές συνοσηρότητες και μία από τις συνοσηρότητες αυτές είναι ο σακαρώδης διαβήτης, ο οποίος αυξάνει τον κίνδυνο βαριάς νόσησης. Και βέβαια, οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται μία πάρα πολύ καλή ρύθμιση του σακάρου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, μιας και γνωρίζουμε ότι η ευγλυκαιμία σχετίζεται με καλύτερη έκβαση, ενώ αντίθετα οι ακραίες τιμές σακχάρου σχετίζονται με χειρότερη πρόγνωση. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία διαφάνεια, η οποία αντικατοπτρίζει μια τεράστια δουλειά πίσω από την οποία κρύβεται η καθηγήτρια κυρία Μητράκου, η οποία μας καθοδηγεί. Έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης σακαρώδους διαβήτη, όπου έχουμε εντάξει στην καθημερινή πρακτική μας μια συσκευή με την οποία έχουμε τη δυνατότητα να μετράμε σε επί 24 ώρου βάση συνεχόμενες τιμές γλυκόζης. Κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία στους ασθενείς με νόσο COVID-19, δεδομένου ότι για λόγο στήρησης των λοιμοξιολογικών πρωτοκόλων οι ασθενείς βρίσκονται μόνοι τους στις κλίνες πίσω από μια κλειστή πόρτα, και είναι μεγάλο θέμα να μην έρχεται σε συνεχή έκθεση το προσωπικό. Εδώ βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα που μας δίνει μια τέτοια καταγραφή. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις συνεχείς τιμές γλυκόζης. Ο γιατρός καταγράφει και μπορεί να δει από το κινητό του ή από τον υπολογιστή του ανά πάσα στιγμή την τιμή της γλυκόζης του αρρώστου, το διάστημα που ήταν ευγλυκαιμικό στις ακραίες τιμές. Και αυτό είναι από έναν ασθενή μας που νοσηλεύτηκε στο τμήμα COVID, ο οποίος ήρθε λόγω υπεροσμωτικής υπεργλυκαιμικής κατάστασης. Ήταν πρώτη διάγνωση διαβήτη τύπου 1, που χρειάστηκε να πάρει στάγδινη ινσουλίνη, το οποίο έγινε με μεγάλη ασφάλεια ακριβώς επειδή είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Ένας άλλος πληθυσμός στο νοσοκομείο μας είναι η έγκυες. Είμαστε ένα νοσοκομείο που έχουμε μεγάλη γυναικολογική κλινική, την Α γυναικολογική και μευτική κλινική του ΕΚΠΑ και την κρατική κλινική, που είναι πλέον νοσοκομείο αναφοράς και για τις έγκυες με νόσο COVID. Έτσι λοιπόν, αναπτύξαμε ένα πρωτόκολλο και για τις ασθενείς αυτές, στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, όπου συμμετείχαμε οι παθολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, οι πνευμονολόγοι που ασχολούμαστε με την νόσο COVID, οι γυναικολόγοι, οι νευρολόγοι και οι αναισθησιολόγοι, και έχουμε καταλήξει σε έναν αλγόριθμο όπου ουσιαστικά λαμβάνουμε υπόψη τόσο το distress του εμβρίου, την καλή ανάπτυξη του εμβρίου, αλλά και την επιδείνωση της μητέρας. Και βέβαια παίζει ρόλο η εβδομάδα της κοίησης για την απόφαση που θα πάρουμε, την οποία πάντα την εξετάζουμε case by case, αλλά δράει όταν η μητέρα έχει ξεπεράσει 34η εβδομάδα κοίησης, μπορούμε να προχωρήσουμε σε κεσαρική τομή, είναι ασφαλές για το παιδί όσον αφορά την ανάπτυξή του. Κάτω από την 28η εβδομάδα είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει και το συζητάμε πάντα, γιατί υπάρχει πάντα και πιθανότητα η γυναίκα να διασωληνωθεί και να συνεχιστεί η κοίηση, ενώ στην γκρίζα ζώνη 28η έως 34η εβδομάδα προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις κοίησεις. Αυτή η ακτινογραφία που βλέπετε δεξιά είναι η ακτινογραφία της πρώτης εγκύου που νοσηλεύσαμε.
μίας γυναίκας 38 χρονών, γέννησε ένα υγιές μωρό, ευτυχώς ήταν μετά 34η εβδομάδα, η γυναίκα διασωληνώθηκε, αποσωληνώθηκε, γύρισε και τώρα είναι στο σπίτι μαζί με το παιδί της. Μέχρι τώρα έχουμε συνοσηλεύσει με τους, μάλλον έχουν νοσηλευτεί στη γυναικολογική κλινική πάνω από 70 έγκυες, στις οποίες κάνουμε τις παθολογικές εκτιμήσεις, αλλά 7 από αυτές που είχαν βαρύτερο ARDS νοσηλεύτηκαν στη θεραπευτική κλινική, οι 3 διασωληνώθηκαν, σχεδόν όλες οι γυναίκες έχουν πάει καλά, το λέω γιατί κάποιες νοσηλεύονται ακόμη. Και βέβαια, κλείνοντας, θα ήταν στα πλαίσια της ολιστικής αντιμετώπισης που έχουμε για τους ασθενείς με νόσο COVID, είναι και η παρακολούθησή τους, μιας και γνωρίζουμε ότι το νόσημα αυτό μπορεί να αφήσει και μακροπρόθεσμες επιπλοκές από όλα τα συστήματα. Μάλιστα, η κλινική μας έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο άρθρο ανασκόπησης, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, υποβάλλεται σε μεγάλο περιοδικό. Έτσι, έχουμε αναπτύξει ένα εξωτερικό ιατρείο παρακολούθησης όλων των νοσηλευόμενων ασθενών μας, στο οποίο επίσης έχουμε μια ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, αξιολογούμε όλα τα συστήματα, συνεργαζόμαστε στις ειδικότητες μεταξύ μας, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και κρατάμε μια εκτεταμένη register, μια εκτεταμένη καταγραφή όλων των κλινικών, των εργαστηριακών ευρημάτων που θα βρούμε, καθώς και της αντισωματικής απάντησης, για να διερευνήσουμε αυτό το φαινόμενο του long COVID, για το οποίο ακόμη λίγα πράγματα είναι γνωστά. Συμπερασματικά, στη θεραπευτική κλινική, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που έχουμε αναπτύξει στηρίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις κλινικές μελέτες. Παρακολουθούμε συνεχώς τις επιστημονικές εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο και προσπαθούμε να ενσωματώνουμε την όποια νέα γνώση στην καθημερινή κλινική πρακτική μας. Ταυτόχρονα, σαν μια πανεπιστημιακή κλινική με μεγάλη παράδοση στις κλινικές μελέτες, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην εξέλιξη των επιστημονικών δεδομένων. Πάντα στο μυαλό μας έχουμε την βέλτιστη και υψηλής ποιότητας παροχή υγείας για τους αρρώστους, με μια ολιστική αντιμετώπιση και με προοπτική παρακολούθηση των ασθενών μας. Και βέβαια, η επιστημονική προσέγγιση, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο εμάς τους γιατρούς, αλλά και τους νοσηλευτές και όλους τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τη φροντίδα των ασθενών, είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν χωρούν σε μια φωτογραφία, οι οποίοι δουλεύουν ακούραστα στο νοσοκομείο μας. Τους ευχαριστώ όμως πάρα πολύ, όπως και εσάς, για την προσοχή σας.